Και καθαρό άσο δηλαδή τον Μαγκίλ. Ναι. Είναι τα matchups μάλλον. Τον Τζάμπολ θα τον πάρει ο Μόκπο, θα δώσει την μπάλα στον Μαγκίλ, ο οποίος θα κατεβάσει προς το καλάθι. Στη συνέχεια όμως ο Πάρκερ με τη δύναμή του θα γυρίσει και θα βάλει το καλάθι. Εντάξει, είναι νωρίς ακόμα. Κλέβει ωραίο πόιντερ και έχει ευκαιρία τώρα να τρέξει από τον ευθυασμό με τον Σιμιντζή μέχρι μέσα, ωραίο τελείωμα. Ο Σιμιντζής καλή άμυνα Πάρκερ για τρεις ελεύθερος αστοχή και άλλο rebound του πόιντερ που είναι ο παίκτης που μπορεί να αλλάξει και την ροή ενός αγώνα αλλά και γενικότερα την ροή του πρωταθλήματος αν βρει ρυθμό. Περιμένουν πάρα πολλά από τον πόιντερ στο ΑΠΟΕΛ. Σιμιντζής από την αγαπημένη του θέση 16-9 Μάρκου. Παντούρης στο φλόουτερ. Θέλει την εμπειρία του εδώ για να έρθει για να βρει σκορ. Και ο Παντούρης 25-11 συν 14 ξανά για τα ΑΠΟΕΛ. Μάλλορι για το πλην 11. Θα σκοράρει το πρώτο του μακρινό σου το Μάλλορι. Ο Κουμής δεν μπόρεσε για το επιθετικό. Ο Μάρκου πανέμορφη πάσα στον Μάλλορι, ο οποίος επιστρέφει και ο Μάρκου αλλάζοντας χέρι θα ρίξει διαφορά στους 9 πόντους. Να και ανόρθωση με χτυμά. Επιλέγει να ξαναδώσει τον Μαγκίλ και να κάνει ένα ριπόστ που τον ελευθερώνει. Παπαμιχαήλ με τον χρόνο τελειώνει. Πολύ ωραίο σούτ από τον Παπαμιχαήλ με γαμπύλη. Παπαμιχαήλ για να ράσει τον άφησαν μόνο εκεί. Δεν εκδήλωσε προσπάθεια. Πάει στον Μαγκίλ, ο Μόκπο με τον Κύπρο Γρηγορίου. Δύσκολα και εύστοχα. 41-27. Βασικά κάτι τέτοιο. Πήγε να στηρίξει τον MVP. Ναι. Στην γωνία ο Παπαμιχαήλ. Το βάλε το δύσκολο, αυτό είναι ακόμα πιο απλό. Μάρκου. Τον Μάλλορι, Πάρκερ για δύο, είναι πολύ καλός από το mid-range. Αρέσει. Αντρέασου Παπαχαρλάμπου, σούρες τους έτσι. Πήραν και μπάλα. Μάλιστα. Ωραία, ο Αγγίλ στο follow. Τριστές Μάλλορι με τον χειμώνα που τον έκλεισε πολύ καλά. Ήρθε ο Κυραράσα δίδα την πλευρά στον Μπάνια. Διανόρθωση σιγά σιγά ροκανίζει την διαφορά στους 19 για τον Παντούρι. Ψηλά στον Μπάνια. 75-57. Ο Κάσιος κυνηγά τον Μάλλορι. Ίσως θα του έκανε και ένα φάουλ εκεί στην προσπάθεια του Μάλλορι να πάει στη γωνία του 45. Πάρκερ για 3, η ανόρθωση επιστρέφει. 75-62. Προσπαθεί με τις τρίπλες να ελευθερωθεί. Μάλλορι μέχρι μέσα, φλόουτερ. Και αυτό μέσα, 75-66, για να δούμε. Μαγκίλ στον Κυλαρά. Για να ράσει τώρα για 3, θα το βάλει. 78-66. Περάσαν 5,5 λεπτά. 5,5 λεπτά για να βάλει καλά την ΑΠΟΕΛ. Ο Μόκο πατά γερά και γαρθώνει. 80-68. Βρήκαν εδώ τη λύση στο χαμηλό post με τον Μόκο. Πάρκερ. Γρήγορο σουτ. Το βάζει. 82-73. Για να δούμε αν η ανόρθωση. Αν δεν πιέσει την παράθυρα, δεν θα εκδηλώσει επίθεση. 86-77. Να ευχαριστήσουμε τον Νεοκλήρη που ήταν μαζί μας στην σημερινή μετάδοση. Θα τα πούμε στις επόμενες μεταδόσεις. Εμείς θα περιμένουμε να πάρουμε μια κουβέντα από τους δύο προπονητές.